Καλησπέρα σας κύριε Τλαμάζογλου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλά, μια χαρά. Είχαμε μείνει στο της προηγούμενης εβδομάδας, όπου και με δική σας τοποθέτηση και με τοποθέτηση της Παϊρακλής, ή μάλλον αυτά που μετέφερε η Παϊρακλής, δεν είχε βγάλει κάποια ανακοίνωση, είχε μεταφερθεί ότι έχουμε δώσει τα χέρια κατά κάποιο τρόπο, έχουμε συμφωνήσει δύο πλευρές και τα έχουμε βρει. Από εκείνο το σημείο, τι ακολούθησε, ή μάλλον τι δεν έγινε από την πλευρά της Παϊρακλής, ώστε να ξαναφτάσει στο σημείο η επικαιρότητα να μας λέει ότι ελοχεύουν κίνδυνοι για την ΠΑΕ και για την περίπτωση του Γιάννη Λουκίνα, του πελάτη? Κοιτάξτε, δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες και να κουράζουμε τον κόσμο. Την ουσία του πράγματος, ναι. Η ουσία είναι ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα. Και από τη στιγμή που δεν τηρούνται τα συμφωνημένα, λοιπόν, δεν μπορούμε κι εμείς να ακολουθήσουμε κάτι το οποίο δεν το τηρεί η άλλη πλευρά. Τα συμφωνημένα ήταν να τηρηθούν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, στις αρχές αυτής της εβδομάδας, πριν δύο μέρες για παράδειγμα. Αυτό ακριβώς. Και αύριο είναι το δικαστήριο στις 5? Στις 4 νομίζω. Στις 4. Στις 5. Δεν. Εάν είχαν τηρηθεί τα συμφωνημένα τη Δευτέρα προχθές, προφανώς εσείς θα πηγαίνατε με όλη την καλή διάθεση αύριο και θα λέγατε ότι είμαστε οκ. Okay. Το λέω πολύ απλά, έτσι. Εγώ το ανέφερα στην πρώτη επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Παπαδόπουλο, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τηρεί και τιμά τον λόγο του. Δεν έχει σημασία που μας χωρίζει μεγάλη απόσταση. Από τη στιγμή που δίνω το λόγο μου και λέω ότι θα κάνω κάτι, το κάνω. Πλην όμως πρέπει να τηρούνται αυτά τα οποία συμφωνούμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές διευκολύνσεις προς την ΠΑΕ Ηρακλής. Γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί. Πολλές φορές συμφωνήσαμε, πολλές φορές άλλαξαν τα δεδομένα και βάλαμε πολύ νερό στο κρασί μας. Και υποχωρήσατε πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω. Τα είπατε. Το είπατε με μία λέξη. Ναι. Και πάλι δεν θέλουν να τηρήσουν αυτά τα οποία συμφωνήσαμε. Όχι. Όλα έχουν τα όρια τους. Η ανοχή μας έχει τελειώσει. Έχει εκπνεύσει. Αύριο η υπόθεση θα δικαστεί κανονικά. Και από τη στιγμή που ο Ηρακλής δεν ήταν σωστός σε αυτό που έπρεπε να είναι, θα επιδικαστεί ολόκληρο το ποσό, δηλαδή 80.000 ευρώ. Κοιτάξτε, είχε γίνει δοσοποίηση, την έχασε τη δοσοποίηση. Τώρα θα υποχρεωθεί ο Ηρακλής να καταβάλει όλο το ποσό σε μία δόση πλέον των νομίμων τόκων. Είναι ένα ποσό κοντά στις 100.000 ευρώ. Α, είναι τόσο. Ναι. Και αν δεν το κάνει, αφαιρούνται 3 βαθμοί. Αυτό ακριβώς. Και μετά, αφού αφαιρεθούν, έχει 5 μέρες μπροστά του για να τους πάρει πίσω τους βαθμούς. Ναι, έτσι είναι. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό. Μάλιστα. Αφαιρούνται από το επόμενο παιχνίδι οι 3 βαθμοί. Μέσα σε 5 μέρες, αν πληρώσει, έχει δικαίωμα να τους πάρει πίσω. Αν δεν πληρώσει, επικυρώνεται αυτή η ποινή. Όπως ακριβώς έγινε πέρσι και με την υπόθεση του Βέμερ, όπου τελικά ο Παναθηναϊκός. Με τον Παναθηναϊκό, ναι. Ναι, πλήρωσε την τρίτη φορά και πήρε πίσω τους βαθμούς. Θέλω να επισημάνω ότι είχαμε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουμε τον Ηρακλή. Και προσωπικά εγώ και ο ποδοσφαιριστής. Δυστυχώς όμως, παρόλες τις υποχωρήσεις που κάναμε, βλέπουμε ότι η ανοχή μας έχει καταντήσει τελικά ενοχή για μας τους ίδιους. Έχετε καταλάβει το γιατί, ενώ εσείς υποχωρείτε και υποτίθεται ότι βοηθάτε σε αυτό το κομμάτι τον Ηρακλή, από την πλευρά του ο κύριος Στον Παπαδόπουλος δεν δίνει αυτό το, ας μου επιτραπεί η έκφραση κύριε Τλαμάζογλου, το ψίχουλο ώστε να γλυκαθείτε για να προχωρήσετε σε μια ωραία συμφωνία και να πάτε παρακάτω? Έχετε καταλάβει μήπως? Όχι, δεν το γιατί το δεν το κάνει? Και να σας πω, όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Είναι κάτι που η αλήθεια είναι δεν με έχει απασχολήσει. Μπορεί να έχει αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή τη στάση, αυτή τη γραμμή. Είναι δικαίωμά του και το σέβομαι απόλυτα. Εμείς όμως από την πλευρά μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για να βοηθήσουμε τον Ηρακλή. Άλλωστε αντιλαμβάνεστε, για να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά, ότι η μπάλα δεν είναι στο γήπεδό μας, η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ηρακλή. Δίνει αυτό το ψίχουλο που λέω εγώ και τελειώνει η ιστορία. Όχι τώρα. Τώρα όχι, δεν μπορεί. Τη Δευτέρα έπρεπε να το κάνει. Έπρεπε αυτά να γίνουν. Έχουν αλλάξει 3 φορές τη συμφωνία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω ως τελευταίο, και αν μου επιτρέπετε. Είναι τρίτη φορά που δώσατε τα χέρια για κάτι διαφορετικό σε θέμα συμφωνίας? Ήταν η τρίτη φορά. Κοιτάξτε, η πρώτη φορά που συμφωνήσαμε ήταν την Πέμπτη.
Ναι. Στη συνέχεια την Παρασκευή άλλαξαν τη συμφωνία. Ναι. Μετά εκ νέου την άλλαξαν και τελικά κατέληξαν, ας πούμε, να αυθαιρετούν. Μάλιστα. Τρεις φορές και το απόλυτο μηδέν, δηλαδή. Είναι, κοιτάξτε, εγώ σέβομαι τη συμπεριφορά του καθενός. Υιοθετεί μια συμπεριφορά και την ακολουθεί. Είναι σεβαστή. Εγώ δεν θα επικρίνω τον κύριο Παπαδόπουλο ή τον κάθε κύριο Παπαδόπουλο γιατί δεν τήρησε τα συμφωνημένα. Είναι δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κανονισμοί και νόμοι τους οποίους πρέπει να σεβαστούμε. Το θέμα είναι ότι δεν τα τήρησε. Το γιατί το έκανε το ξέρει αυτός. Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Μάλιστα, οπότε αύριο 4 η ώρα και περιμένουμε την εξέλιξη με την δικαστική απόφαση. Η ποινή θα δοθεί στον Ηρακλή από εβδομάδα? Όχι. Πρέπει να δημοσιευθεί η απόφαση και από τη στιγμή που δημοσιεύεται ισχύει. Α, μπορεί, και αύριο δηλαδή μπορεί να γίνει η ποινή? Όχι, αύριο δεν θα δημοσιευθεί η απόφαση. Κοιτάξτε, δημοσιεύεται, δίνει ένα περιθώριο 3 ημερών να πληρώσει. Οπότε πάμε από Δευτέρα, ναι. Από Δευτέρα, ναι. Προφανώς. Γιατί είναι αύριο Πέμπτη. Αυτές, ναι. Αυτές οι αποφάσεις, το γνωρίζετε, δημοσιεύονται πολύ γρήγορα. Ναι. Γιατί είναι αποφάσεις πια τυπικού διαδικαστικού. Ναι, πλήρωσες, δεν πλήρωσες. Απλά πλήρωσες, ναι. Δεν πλήρωσες, οπότε το δικαστήριο ελέγχει. Δεν πλήρωσα, χάθηκε η δοσοποίηση, οπότε προχωράμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.